Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, δεν είναι μόνο τα MH60R, τα Romeo, τα καλύτερα ανθιποβρυχιακά ελικόπτερα στον κόσμο που αναμένονται σύντομα, 7 συνολικά να ενισχύσουν τις ναυτικές μας δυνάμεις, είναι και τα Aegean Hawk, τα S70, που όπως όλα δείχνουν εκτός από τη συντήρηση έρχεται και μερική αναβάθμιση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Hellas Journal έχει προχωρήσει από την πλευρά του πολεμικού ναυτικού με την έβρεση και των ανάλογων κονδυλίων ενώ το ναυτικό επιτελείο έχει αποφασίσει ποια, έχει κληθεί μάλλον αποφασίσει ποια υποσυστήματα των ελικοπτέρων θα αναβαθμιστούν για να είναι διαλειτουργικά με τα πανίσχυρα MH60 Romeo. Τα S70 το τελευταίο διάστημα έχουν εξαιρετικές διαθεσιμότητες όπως και τα Mirage 2005 της πολεμικής αεροπορίας ενισχύεται έτσι ακόμα περισσότερο με τα S70 το ανθιποβρυχιακό αποτύπωμα του πολεμικού μας ναυτικού. Όπως σας ενημερώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή έχουμε εξελίξεις και με τα P3B Orion όπως απάντησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε ερώτηση βουλευτών του Κινάλ στη Βουλή των Ελλήνων πολύ πολύ σημαντικό εφόσον εξυπηρε... ξεπεραστούν τελικά τα προβλήματα με τον εξυγχρονισμό των τεσσάρων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας την επόμενη μέρα θα διαθέτουν ηλεκτρονική σουίτα ανάλογη με εκείνη των P8 Poseidon της Αμερικανικής Υπερδύναμης. Γνώριμο αεροσκάφος στην Ελλάδα έχει πολλές φορές επιχειρήσει να κυνηγήσει τα ελληνικά υποβρύχια 214, τα καλύτερα μη πυρηνοκίνητα στον κόσμο κατά τη διάρκεια ασκήσεων. Σημαντικό επίσης εκτός από την Πελαρά οι οποίες εκτός από τους Αστέρ 30 με αεράμινα περιοχής με βεληνικές 130 χιλιόμετρων είναι πανίσχυρες στον ανθιποβρυχιακό αγώνα φυσικά όπως σας έχουμε πει πολλές φορές από το κανάλι σας με σόναρ σειρώμενο αλλά και επί τους σκάφους. Η Πελαρά λοιπόν... Η FDI HN που έχει επιλέξει το πολεμικό ναυτικό έχει βραβευμένο σύστημα ανθιποβρυχιακού πολέμου σε συνδυασμό με το σώνα τρόπιδα και το σειρώμενο για εντοπισμό σε ριχά ύδατα αλλά και σε ανοιχτή θάλασσα. Είναι από του καλύτερου θηρευτέ υποβρυχίων και φυσικά θα είναι θεαματικά τα αποτελέσματα. Εικάζεται διαλειτουργικέ με τα MH60 Romeo αλλά και με τι υπόλοιπε μονάδε του στόλου οι οποίε θα αναβαθμιστούν ε, όπως όπω η η ΜΕΚΟ, οι φρεγάτε κλάση ύδρα, πολύ σημαντικό. Έτσι έχουμε πολύ σημαντικέ εξελίξει για την άμυνα, για το πολεμικό ναυτικό, το οποίο θα ενισχυθεί επιπροσθέτω και με νέα υποβρύχια. Μάλλον μεταχειρισμένα, ακούγεται η Γερμανία, η Νορβηγία και άλλε χώρε. Τα παρακολουθούμε και σα ενημερώνουμε.